Ισχύουν όλα αυτά που ακούσαμε Φυσικά και ισχύουν. Είναι βασικοί λόγοι που οδηγούν ένα ζευγάρι στο διαζύγιο. Αλλά πλέον, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι ο βασικό λόγο που ένα ζευγάρι οδηγείται ε, στην πόρτα του δικηγόρου είναι πλέον οι οικονομικοί λόγοι. Μάλιστα. Η απιστία, παρότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι είναι ο βασικό λόγο, βλέπουμε ότι δεν είναι από του βασικού λόγου, διότι ε, σπάνια καταλήγουν στο δικηγόρο. Γι' αυτό συνήθω, σπάνια σε κάποιο συμβουλό, σε κάποιο ψυχολόγο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που σήμερα απευθύνονται στο δικηγόρο είναι για οικονομικούς λόγους. Και τι εννοούμε. Mm -hmm. ε, επειδή πλέον λόγω της οικονομικής κρίσης, η πλειοψηφία των ζευγαριών ήδη κατανέχουν, λάβει ε, κάποια δάνεια προκειμένου να κάνουν τα σπίτια τους, υπάρχει ανεργία, δεν βρίσκουν δουλειά, έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους και αυτό έχει προκαλέσει πολλές τριβές στην καθημερινότητα των νέων ζευγαριών, ε, που προκαλεί... Συνεχώ προ ρητέ, συγκρούσει και όταν φυσικά υπάρχει και ασυμφωνία χαρακτήρα, διότι οι οικονομικοί λόγοι από μόνο δεν οδηγούν ένα γάμο που δεν έχει προβλήματα στο διαζύγιο. Ναι, πρέπει να, είναι... να ελοχεύουν κι άλλοι, όπω είναι η συμφωνία χαρακτήρα. Βέβαια, γιατί αν πλακώνει όλη μέρα, κάποια φυσικά. στιγμή. Φυσικά. Και αυτό που είπε για το μωρό, πραγματικά ε, με το που έρχονται τα παιδιά στη ζωή ενό ζευγαριού, όταν υπάρχουν προβλήματα πριν από το γάμο, εμφανίζονται πραγματικά μετά. Διότι όταν αναλαμβάνει τι ευθύνε ενό παιδιού και έχει υποχρεώσει πλέον, και δεν είσαι απλά το ζευγάρι για να περνά όμορφα, πλέον εμφανίζονται πολλά προβλήματα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο αλλά και πολύ εύκολο να χωρίσουν πολλά ζευγάρια. Μου έλεγε όμω στη συζήτηση που είχαμε με αφορμή την συνάντησή μα στην εκπομπή ότι ακόμη και εκείνα τα ζευγάρια που θα έρθουν με αφορμή την εξωσυζυγική σχέση, όταν θα δουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν οικονομικά. Υπαναχωρούν. Ακριβώ, διότι. Τα βρίσκουν ξαφνικά. Σου λέει: Θα πληρώσουμε και το δικηγόρο και το διαζύγιο. Δεν πάνε! Μείνουμε μαζί μια ζωή. Ε, ε, υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που έρχονται στο δικηγόρο. Ίσως είναι και ένα μέσο πίεση προκειμένου να μην χαλάσουν το γάμο του. Διότι ο δικηγόρο είναι αυτό ο οποίο πολλέ φορέ βρίσκει ένα ζευγάρι. Τα βρίσκει ξανά σε ένα ζευγάρι. Δηλαδή, δικηγόροι δεν είμαστε μόνο για να χωρίζουμε τον κόσμο. Πολλέ πολλές φορέ. Τα προβλήματα που υπάρχουν σε ένα ζευγάρι όταν πα σε έναν δικηγόρο και βρεθεί πλέον αντιμέτωπο με την πραγματικότητα, όταν πρέπει να έρθει να υπογράψει για το συνενετικό ε, διαζύγιο, όλα τα συμφωνητικά και το καθυστερεί βδομάδα στη βδομάδα. είναι και συναισθηματική πίεση, Μωρή. Φυσικά έση, δηλαδή, είναι είναι πίεση. Δηλαδή, εκείνη την ώρα μπορεί να μην είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Έρχονται πάρα πολλοί χωρί να το θέλουν και αυτό που λέω πολύ συχνά είναι ότι πολλά ζευγάρια χωρίζουν ενώ θα έπρεπε να είναι μαζί και πολλά ζευγάρια που θα έπρεπε να χωρίσουν είναι για πολλά χρόνια μαζί. Δεν μου λε, πόσο κοστίζει ένα. Ένα διαζύγιο. Εξαρτάται, είναι δύο τρόποι. Ένα διαζύγιο. συνενετικό διαζύγιο. Α πάρουμε την καλύτερη περίπτωση. Είναι. Ε, ε, τώρα οι τιμέ κυμαίνονται για ένα συνενετικό διαζύγιο από ε, μια καλή τιμή είναι από 700 ευρώ. Γιατί μιλάμε υπάρχουν κάποια έξοδα. Από εκεί και πέρα, ποιο ζευγάρι δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Υπάρχει και νομική βοήθεια που σε καλύπτει από το κράτο. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τα έξοδα το πρόβλημα. Αν κάποιο πραγματικά πρέπει να χωρίσει, θα βρει τα χρήματα για να χωρίσει. Mm -hmm. Ε, μετά, όταν μιλάμε για αντιδικαία, είναι πολύ πιο αυξημένα τα έξοδα διότι μετά έχει να αριθμίσει και διάφορα άλλα θέματα, όπω είναι για τα παιδιά σου, Ω, βέβαια. την επιμέλεια, τη, ε, τη διατροφή την επικοινωνία. Και δυστυχώ, όταν υπάρχουν αντιδικαίε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Ε, Προχθέ μιλούσα με μια πελάτη μου η οποία χώρισε πριν 10 χρόνια και μέχρι σήμερα ακόμα έχει ε, δικαστήριο με τον πρώην σύζυγό τη για θέματα διατροφής δεν είναι εύκολη απόφαση που ε, μπορεί να πάρει κάποιος και πριν προβεί σε πριν απευθυνθεί στον δικηγόρο και πριν αποφασίζει να χωρίσει, πρέπει να τα σταθμίσει. Είναι και κοστοβόρο και χρονοβόρο. Βασικά, όταν υπάρχουν παιδιά, πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ, κυρίω τα παιδιά ε, σου. Βέβαια. Την ίδια στιγμή, βέβαια, στη Σουηδία, μια άλλη φίλη μου μου είπε ότι πήγαμε στο Δημαρχείο, βάλαμε μια υπογραφή και σε μια ώρα είχαμε χωρίσει. Πλέον υπάρχει και εδώ πρόβλημα ότι θα αλλάξει, γιατί παλιά για να βγάλει συνενετικό διαζύγιο. Για να βγάλει διαζύγιο ήθελε δύο συζητήσει. Τώρα έχει γίνει με μία συζήτηση εκδίδεται και πλέον. Ε, σκέφτεται να ψηφιστεί, ε, υπάρχει η σκέψη να ψηφιστεί ότι θα γίνεται πλέον συμβολογραφικά. Οπότε θα είναι ένα συμβόλαιο. Με συγχωρείτε όμω. Μία συζήτηση για ένα διαζύγιο σε βάζει περισσότερη, σε περισσότερου οικονομικού μπελάδε από ό,τι σου λέει. Εκτό αν είσαι αποφασισμένο ε. ότι θέλει να χωρίσει τα τσανάκια σου. Δεν στους... είναι μόνο το. Οι οικονομικοί λόγοι είναι που οδηγούν ένα ζευγάρι στο διαζύγιο, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι σοβαροί λόγοι, οποίοι... Σε αναγκάζουν να. Τώρα δεν συζητάμε για ο... περιπτώσει οικονομική. Συγγνώμη, ο... ε ε ενδοοικογενειακή βία. Και πάλι βίας... και εδώ βλέπουμε ότι δεν χωρίζουν. Γιατί συνήθω οι άνθρωποι που υφίστανται τέτοιε καταστάσει δεν έχουν και τη δύναμη ε να προχωρήσουν. Χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Αλλά. Ε τα έξοδα ενό διαζυγίου δεν πρέπει να είναι ο λόγο για τον οποίο δεν θα κάνουμε τη ζωή, δεν θα κάνουμε τη ζωή μας όπω πρέπει. Και φυσικά δεν θα βάλουμε ποτέ τα παιδιά στη μέση για να πιέσουμε. Ναι, γιατί δυστυχώ βλέπουμε ότι πάρα πολλοί γονεί χρησιμοποιούν τα παιδιά του. Έχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ του στα ζευγάρια και χρησιμοποιούν τα παιδιά. Το πιο λυπηρό είναι ότι συνήθω η μητέρα το βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τα παιδιά για να τιμωρήσει τον σύζυγο. Συνήθω δεν λέμε, αυτό δεν είναι ο κανόνα. Όχι, βέβαια, αλλά ακόμη και αυτό είναι ενδεικτικό. Ε, και δεν δίνουν τα παιδιά, σου να τα δει ο σύζυγο προκειμένου να τιμωρηθεί για το διαζύγιο ή γιατί δεν καταβάλει διατροφή. Γιατί και αυτό υπάρχουν και πάρα πολλοί πατεράδε. Το λέω για του πατεράδε, γιατί συνήθω οι μητέρε παίρνουν στην Ελλάδα την επιμέλεια. Πολλοί δεν πληρώνουν διατροφή και αυτοί που έχουν δεν πληρώνουν. Mm -hmm. Α, για να τιμωρήσουν ενδεχομένω τη σύζυγο. Φυσικά και απαγορεύουν την επικοινωνία με τα παιδιά. Αλλά ουσιαστικά τιμωρούνται τα ίδια τα παιδιά. Και μου έλεγε επίση στη συζήτηση που είχαμε ότι είμαστε πολύ σκληρέ οι γυναίκε. Ε? Οι γυναίκε είμαστε, όταν, όταν φτάσουμε στην απόφαση να χωρίσουμε, πραγματικά είναι αυτέ οι οποίε δεν αλλάζουν γνώμη. Μάλιστα. Είναι τελεσίδικο. Ακριβώ. Ενώ ξέρουμε τι συμβαίνει στι περιπτώσει. Επίση για την απιστία, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να το σχολιάσουμε. Είναι ε, διαφορετικά τα θέματα εκεί. Ε, είναι πολύ πιο λεπτά τα ζητήματα, αλλά και πάλι και στην απιστία υπάρχει. Συνήθω έχει προηγηθεί ασυμφωνία χαρακτήρα. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που οδηγεί εκεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και